να είναι κανείς είναι φρικ ή να μην είναι. Κάνουμε παράπονα στην παραγωγή γιατί χρειαζόμαστε κρανίο. Καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγάνης και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο του Cine Freak Show. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, πρέπει να τριτώσει το κακό. Μπορεί η προηγούμενη σαρωτική εβδομάδα να έχει πολύ καλές πρεμιέρες και να κάνει αυτή την εβδομάδα να φαντάζει φτωχική, αλλά να σας θυμίσουμε ότι αν δεν έχετε δει ακόμα Interstellar και Δύο Μέρες Μία Νύχτα, θα πρέπει να σπεύσετε αμέσως. Όχι τώρα! Περιμένετε να δείτε το επεισόδιο και πάτε μετά. Μου την τούτη. Πρώτη πρεμιέρα για αυτή την εβδομάδα, το. Ένα περιστέρι έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο την ύπαρξή του. Είναι η ταινία που κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο προδύο μηνών Φεστιβάλ Βενετίας και σηματοδοτεί την λήξη της τριλογίας του Ρόι Άντερσον σχετικά με τη ζωή, τον θάνατο και την ύπαρξη. Κοινό, κριτική και cinefreaks μιλούν ήδη για ένα αριστούργημα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Την ταινία την είδαμε σαν ταινία λήξη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και οι Αθηναίοι και Θεσσαλονικοί θα δυσκολευτούν να την απολαύσουν καθώς έχει πετύχει κακής διανομής. Vad roligt att höra att ni har det bra. Vad roligt att höra att ni har det bra. Δεύτερη πρεμιέρα για αυτή την εβδομάδα, ο Αγγελιοφόρος πρέπει να πεθάνει. Ή για εσάς τους αγγλομαθείς, Kill the Messenger. Πρωταγωνιστής ο Τζέρεμι Ρένερ, ο οποίος ενσαρκώνει ένα δημοσιογράφο που δεν πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας. Μία έρευνα του δημοσιογράφου καλείται να ξεσκεπάσει το σκάνδαλο της CIA σχετικά με τη διακίνηση ηρωίνης στις ΗΠΑ, καθώς και τη διακίνηση όπλων στους αντάρτες της Νικαράγουα. Το γεγονός ότι η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία του δημοσιογράφου Γκάρι Webb προσθέτει ακόμα ένα σύν στη δραματική περιπέτεια της εβδομάδας. Fancy information you have there. Dangerous. What you found here, Gary, is a monster. You have no idea what you're getting into. Are you really telling me that I should just walk away from this? You'd be an idiot not to. This story scares people. I'm your big brother. Well, it should. Be careful. There are ongoing operations you're in danger of exposing. We know you were in Nicaragua. Am I being followed? I heard they found a solution. Where will you be for the revolution? I thought my job was to tell the public the truth, the facts, pretty or not. And let the publishing of those facts make a difference in how people look at things, at themselves, at what they stand for. We'd never threaten your children, Mr. Webb. What'd you say? It's over. I'm not finished with it! Not finished! This is a true story. Some stories are just too true to tell. Επόμενη ταινία για αυτή την εβδομάδα, το Horns, το οποίο για κάποιο λόγο που δεν έχουμε καταλάβει, έχει μεταφραστεί ως «Μεταμόρφωση». Πρωταγωνιστής ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο γνωστός σε όλους μας Χάρι Πότερ. Ο Ράντκλιφ ενσαρκώνει ένα νεαρό, ο οποίος μετά από ένα μεθύσι αλλά και το βίο θάνατο της κοπέλας του, θεωρείται από τον κοινωνικό του περίγυρο ο νούμερο ένα ύποπτος για το φόνο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Την επόμενη μέρα ο Ράντκλιφ ξυπνάει με κέρατα στο κεφάλι. Πολύ απλός ο λόγος. Τον κατοικεί ο ίδιος ο διάβολος. Και ο διάβολε! Καλό είναι. Να πάτε να το δείτε. Did you notice anything unusual? Alien hearts? What are they? You know how I think we should proceed? I should grind me up some Oxycontin and have a little snort. Everyone in this town is going crazy. I think it's because of me and these horns. You killed that innocent girl, now the devil has claimed you. He didn't kill her father, and now people are telling me all these things I don't want to hear. I'm so bad. I'm bad. I'm pretty enough to be on TV, right? We gotta figure out who really killed Marin and get him to confess. Ig, I would never hurt her. Tell me everything that happened. Admit you killed her. It'd be such a huge scoop for me. I got an idea. How about you guys beat the heck out of each other, and the winner gets an exclusive interview with me. Oh!
that snake doing around your neck? I made a new friend. Are those horns? Επόμενη ταινία για αυτή την εβδομάδα, το Respire, και μιλάμε για τη δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της ηθοποιού Melanie Laurent, την οποία γνωρίσαμε στο Enemy, στο Beginners, αλλά και στο Inglourious Basterds. Η ταινία αφορά την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο έφηβες και μιλάμε για διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της... Πώς την είπαμε? Anne-Sophie Brasme. Αυτήνης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας Λίχτες Πρεμιέρας. Και από τη Γαλλία να πάμε στην Ολλανδία και στο παιδί Ζιγζάκ. Εκεί ο Νόνο θαυμάζει πάρα πολύ τον πατέρα του, ο οποίος είναι ο καλύτερος αστυνομικός επιθεωρητής στον κόσμο. Θέλοντας λοιπόν να του μοιάσει, θα μπλεχτεί σε διάφορες περιπέτειες σε ένα ταξίδι με τρένο στην πορεία προς το θείο του. Μιλάμε για μια κωμωδία ενηλικίωσης η οποία πήρε πολύ θετικές κριτικές σε όλα τα φεστιβάλ στα οποία συμμετείχε. Έρχεται στην Ελλάδα με ένα χρόνο καθυστέρηση. Good evening, Miss Chipperola. Whatever Lola wants. Lola gets. Well, Mr. Firebug wants to become a great inspector, and a great inspector should solve a mystery. So in one day, you'll have to find out who this woman was. Je moet een vertrekpunt hebben. Wat weet je nog van haar? Niks. Meestal weet je meer dan je denkt. She liked horse riding. Look, we know nothing, but we want to know everything. Voor u stel ik de vragen en jij antwoord. Nono? Is alles goed? Waar zit je? Ik ben in Nice. In Nice? Dat is ergens in Zuid-Frankrijk. Ja, in Nice. Dat heeft hij net zelf gezegd, sukkel. Felix wil op onderzoek gaan naar Zohara. Zohara was wat ik? Zigzagmens. Altijd ergens anders. Nooit hetzelfde. We zullen nog de beste inspecteur van de wereld worden. Αυτές τις ταινίες μπορείτε να απολαύσετε από αυτή τη βδομάδα στις αίθουσες και μην ξεχνάτε να μπαίνετε καθημερινά στο cinefreaks.gr για όλα τα κινηματογραφικά νέα, αλλά να διαβάζετε και τις κριτικές μας πριν πάτε στις αίθουσες. Μέχρι την επόμενη βδομάδα που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά και καλό σινεμά! Τελειώσαμε! Μισό λεπτό. Ναι. Έλα, Στίβεν. Πότε? Την Πέμπτη γύρισμα. Δεν μπορώ την Πέμπτη. Έχει λαϊκή το πρωί. Ναι.